Λοιπόν, τώρα από τον Εύρο, μας έβαλε στο κλίμα βέβαια ο Στέφανος, ο Αιτίδης εκεί στην Ορεστιάδα. Θα πάμε στο Καστελόριζο, καθώς μια ομάδα κολυμβητών βρέθηκε στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες, αυτό το τριήμερο, προκειμένου να βουτήξει και να στείλει ένα δυνατό μήνυμα. Δυνατό μήνυμα και για την Ορθοδοξία βέβαια και για τον Ελληνισμό εκεί στο ακριτικό Καστελόριζο. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Τσικρικά, τον Βασίλη Παναγιωτίδη και τον Δημήτρη Παναγιωτούδη, χειμερινοί κολυμβητές Ορεστιάδος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Είστε παραπάνω βέβαια, δεν πειράζει, θα αυτοσυστηθείτε. Δεν πειράζει, είμαστε όλοι παρέα από την Ορεστιάδα. Λοιπόν, το λόγο τον έχει ο... Τσικρίκας Βασίλης. Ο Βασίλης βέβαια, μιλήσαμε και τηλεφωνικά. Ναι. Λοιπόν, όμορφη κίνηση, όμορφη πρωτοβουλία και φαντάζομαι όλοι γεμάτοι μέσα από την επιτυχία. Επιτυχία και ευλογία ταυτόχρονα. Η μεγαλύτερη επιτυχία σήμερα ήταν ότι βούτυξαν παιδάκια από 3 χρονών και τα περισσότερα παιδάκια του νησιού μαζί μας. Το μέλλον. Το μέλλον μιας ακριτικής περιοχής από τους ακρίτες πάνω του Εύρου. Ακριβώς. Το ότι κάποια παιδάκια τα οθήσαμε να βουτήξουν μαζί μας. Κάναμε μια κίνηση όλοι μαζί. Δεν είναι αγώνας ο Σταυρός, όπως είπε και πριν λίγο ο Στέφανος. Σωστά. Ο Σταυρός είναι ένα έθιμο, είναι μια ευλογία. Βουτήξαμε όλοι μαζί. Το κάναμε όλοι μαζί με αγάπη, με την περιοχή εδώ πέρα. Βασίλη... Να ενώσουμε τις δύο περιοχές, οι ακρίτες στους ακρίτες. Βασίλη, πώς σας υποδέχτηκαν εκεί στο Καστελόριζο, για πες μας λίγο. Πολύ θερμά οι άνθρωποι εδώ πέρα. Είναι πολύ καλός ο κόσμος, μας έχουν σκλαβώσει. Μας έχουν γυρίσει όλο το νησί, έχουμε δει πράγματα που δεν θα βλέπαμε σε καμία περίπτωση να ερχόμασταν μόνοι μας. Ναι. Η υποδοχή τους γενικά και σαν κόσμος, όπως και οι περισσότεροι ακρίτες σε όλες τις περιοχές, είναι πολύ φιλόξενοι. Μάλιστα, και σε απόσταση αναπνοής βέβαια από την Τουρκία βρίσκεσαι σε μια περιοχή. Το κλίμα περιμετρικά διαχρονικά είναι έκριθμο, αλλά εκεί οι ακρίτες κρατούν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Φαντάζομαι θα καθυστερήσει και η αναχώρηση. Αύριο το πρωί ξεκινάμε και να γυρίσουμε πίσω για Ορεστιάδα. Έπρεπε να καθίσετε ακόμα μια εβδομάδα. Δυστυχώς είναι όλοι είμαστε φευγάτε τις δουλειές μας, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Φευγάτε όπως το πες. Τις οικογένειες πίσω και λοιπόν, είναι 35 ώρες ταξίδι. Βασίλη, θέλουμε μία ευχή και από τους υπόλοιπους έτσι, από τα μέλη της αποστολής στο Καστελόριζο. Ο Φώτης που είναι και εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο Φώτη λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή υγεία, καλή φώτιση σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα μας. Πραγματικά αυτό που κάναμε είναι μοναδικό και για μας είναι μοναδική εμπειρία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μόνο συγκίνηση, τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο Φώτη. Το άλλο μέλος... Δεξιά μου είναι ο Βοζακίδης ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Ναι, εγώ θέλω να πω, βουτούσαμε στην Κωνσταντινούπολη πολλά χρόνια και είπαμε μια φορά να βουτήξουμε στην Ελλάδα. Και πιστεύω δεν υπήρχε καλύτερο σημείο από αυτό που βουτήξαμε σήμερα. Εγώ πρότεινα εκεί στην Ορεστιάδα, στο Στέφανο τον Αιτίδη, να κατέβετε και γάβδο. Να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Όπου χρειαστεί. Εμείς εδώ, να σου πω αρχικά, ξεκινήσαμε σε εισαγωγικά να έρθουμε να δώσουμε ηθικό. Επειδή είναι και αυτοί σαν και εμάς κοντά στην Τουρκία. Και δεν περίμενα να δω τέτοιο υψηλό ηθικό. Δηλαδή, όσο δηλαδή, μέχρι από τον παπά εδώ πέρα, αν έρθετε στον παπά Γιώργη και τον γνωρίζετε, είναι ένας παπάς λεβέντης. Μπράβο, ηθικό μπράβο, μπράβο. Που έχουν εδώ οι ακρίτες, δεν το έχω δει ποτέ και δεν τον περίμενα. Και μπράβο τους. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα με τέτοιους ανθρώπους που είναι εδώ στο νησί. Μπράβο. Εγώ τους βγάζω το καπέλο, ήταν τέτοιο ηθικό, δεν περίμενα να το δω πουθενά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα τώρα. Ναι, με χορούς και εκεί στο παραλιακό. Στην αστυνομία, στο λιμενικό, στο στρατό, όλους εδώ πέρα, οι οποίοι αισθάνεσαι πάρα πολύ ασφάλεια. Λοιπόν, μία ευχή και από τον τελευταίο μέλος της ομάδας. Είναι ο Βασίλης ο Παναγιωτούδης. Καλησπέρα, Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε χρόνια πολύ. Πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση έχουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας, σήμερα είναι και η μέρα, παιδιά, μπορέσαμε και βρεθήκαμε σε αυτό το ακριτικό μέρος. Καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι κοντά σε όλη την Ελλάδα και να την προσέχει. Οι ακρίτες της Ορεστιάδας από το ακριτικό Καστελόριζο, το μήνυμα που στέλνουν στους κριτικούς ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχει άκρη της Ελλάδος που να μην ενώνεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Όλοι μας την ευρωτιά.
Με το καλό όλοι να... μαζί μια γροθιά να τα ξαναπούμε. Και ευχαριστούμε να έρθουμε να αποδείξουμε και στην υπέροχη Κρήτη. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική σύνδεση. Από τις συνδέσεις, βέβαια, που έχουν την υπογραφή και της ομάδας της Κρήτης σήμερα. Πρέπει να το πούμε. Λοιπόν,